ο Γιάννης Ιωαννίδης έλεγε ας πηγαίνω στα Final Four και στα χάνω. Και το 88 και το 89 και το 90. Πας με τρίτη διαφορετική ομάδα του Ολυμπιακού στο Final Four. Μέχρι τώρα το δρόμο το ξέρεις. Από εδώ και πέρα ζητάς κάτι. Μήπως πάμε τέταρτη. Ναι. Τρίτη συνεχώ. Ναι, ναι. Η ερώτηση να ζητάω κάτι. Τι λόγο προφανώς. Από την τύχη, από την. Εντάξει, πάντα η τύχη παίζει σημαντικό ρόλο. Τα παιχνίδια κρίνονται συχνά σε λεπτομέρειες. Μια απόφαση, μια τυχερή στιγμή, φυσικά παίζει πάντα ρόλο όπως και στη ζωή γενικότερα. Οπότε ας ελπίσουμε να είμαστε λίγο πιο τυχεροί, γιατί τουλάχιστον στα προηγούμενα δύο είχαμε την ατυχία να χάσουμε στην τελευταία φάση. Η προετοιμασία έχει κυλήσει όπως ακριβώς θα ήθελες, στην ανάλυση της Ρεάλ, στη διάθεση των παικτών, στην ετοιμότητα των παικτών. Ναι, πιστεύω ότι έχουμε κάνει μια επαγγελματική προσέγγιση όλη η ομάδα, πως πρέπει να με βάση και την εμπειρία και των περισσότερων παικτών πια, ότι δεν πρέπει να κάνεις κάτι ιδιαίτερο, πρέπει να η ρουτίνα των παικτών και της ομάδας γενικά είναι πάρα πολύ σημαντική, να μην διαταράσσεται. Και αυτό είναι πρώτο μας μέλημα, είναι να είμαστε στη ρουτίνα μας χωρίς να κάνουμε πράγματα όσο το δυνατόν λιγότερα, δηλαδή από αυτά που πρέπει, γιατί πολλές συνεντεύξεις έχουν γίνει, media day, ξέρετε πώς είναι με τους χορηγούς με όλα αυτά. Αλλά αν η καθημερινότητα της ομάδας πρέπει να παραμείνει στο δυνατόν πιο αλόβητη. Είναι ο πιο δύσκολος ημιτελικός που δίνει ο Ολυμπιακός τα τελευταία τρία χρόνια. Όχι, γιατί κάθε ημιτελικός έχει μεγάλη πίεση, μεγάλη κρισιμότητα, μεγάλη σημασία του αγώνα. Η Real, αν εννοούμε τη δυναμικότητα της του αντιπάλου, συμφωνώ, είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος και πολύ καλή ομάδα με βάση και το όνομά της αλλά και με βάση το πώς πήγε φέτος. Ένα ντεζαβού του περσινού τελικού. Ναι, ναι, ναι. Οι δύο περσινοί φιναλίστ. Πιστεύω θα γίνει ένα ωραίο παιχνίδι. Νομίζω ότι θα έχουμε τύχη, αν σοβαρή τύχη να κερδίσουμε, αν μείνουμε στο πλάνο και είμαστε και λίγο τυχεροί. Coach, πόσο σε γεμίζει ευθύνη και χαρά το ότι σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση Ευρωλίγκας οι φίλοι του Ολυμπιακού πήραν τα περισσότερα εισιτήρια το Δεκέμβρη που η ομάδα είχε τα σκαμπανεβάσματά της και θα είναι και οι περισσότεροι, πάνω από 4.000 όπως ενημερωθήκαμε στο Βερολίνο, για τρίτο σερί Final Four, έτσι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας που μας πιστεύανε και τότε. Πιστεύουν στη δουλειά που κάνει η ομάδα μας συνολικά, όχι εμείς οι προπονητές ή οι παίκτες, αλλά συνολικά η ομάδα. Έχουμε αποδείξει ότι παίζουμε πέρα από τον επαγγελματισμό, παίζουμε για τη φανέλα του Ολυμπιακού, παίζουμε για το κλαμπ, παίζουμε για την ομάδα μας. Ο κόσμος το αναγνωρίζει και μας συμπαραστέκεται παντού, είμαι πολύ ευγνώμων. Αλλά ούτως ή άλλως αυτό ο Ολυμπιακός αυτό σημαίνει. Να παίζεις όπου και να παίζεις, να έχεις θερμή υποστήριξη. Ευχαριστώ.